Περιέγραψαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι εκλεγμένοι όλες αυτές τις απίθανες, τις πρωτόγνωρες εικόνες που βιώνουμε στο Απιθύτα το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα το πήγαινα και λίγο παραπίσω από πέρσι το Φλεβάρι που είχαμε την επιδρομή των δυνάμεων των ΜΑΤ σε πολύ μεγάλους αριθμούς και συνεχίζουν προκειμένου να εμπεδοθούν, να γίνουν μια πραγματικότητα την οποία θα την ανεχόμαστε. Να γίνει πραγματικότητα δηλαδή η οποία θα την ανεχόμαστε πια αυτό που τραβήξατε και καλύψατε την προηγούμενη εβδομάδα με τον ομόφυλλο φοιτητή στην άσφαλτο μπροστά στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Όπως επίσης και το γεγονός ότι διεξάγονται συλλογικές διαδικασίες, συλλογικά όργανα των εργαζομένων των φοιτητών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με την παρουσία μυστικών αστυνομικών. Αυτά τα πράγματα παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο η ένταση της καταστολής? Για ποιο λόγο η αξιοποίηση διαφόρων προκειμένου να στείνεται αυτό το σκηνικό έντασης και να δικαιολογείται μια πλαστή ανάγκη για να υπάρχει η δύναμη καταστολής εδώ πέρα? Έχει να κάνει με το περιεχόμενο του νόμου πλαίσιου. Ένας νόμος πλαίσιο ο οποίος σε μια σειρά, σε μια αλυσίδα αντίστοιχων νόμων που έχουν θεσμοθετηθεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις από την Πολώνια και μετά, πριν από 2-3 δεκαετίες, ο οποίος θέλει το πανεπιστήμιο όλο και πιο βαθιά να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θέλει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους πελάτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και επειδή καταλαβαίνουν ότι αυτή η τακτική και αυτή η κατεύθυνση γεννάει αντιδράσεις, γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να μας χωρέσουν στο σβέρκο για την καταστολή. Είτε εκτάκτως αυτή τη στιγμή με τα ΜΑΤ που έρχονται και κατασκηνώνουν στο Απιθύτα, είτε μόνιμα με τις ομάδες πανεπιστημιακής αστυνομίας που θα φροντίσουν, έτσι λένε τουλάχιστον, θα δούμε αν θα το καταφέρουν, να μας φέρουν το επόμενο διάστημα. Το πραγματικό δίλημα κατά τη γνώμη μας δεν είναι βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πραγματικό δίλημα κατά τη γνώμη μας είναι πανεπιστήμιο ή πολυκατάστημα. Πανεπιστήμιο που θα λειτουργεί για τις ανάγκες των φοιτητών για να μορφώνει και για την κοινωνία για να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες, ή πανεπιστήμιο που θα λειτουργεί για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για τα δικά τους συμφέροντα. Εμείς ως διοικητικοί υπάλληλοι, ως εργαζόμενοι, απαντάμε αναφανδόν το πρώτο για τους φοιτητές, για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία. Και είμαστε διατεθειμένοι να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου αυτά τα σχέδια να μην περάσουν. Απαιτούμε η συγκεκριμένη πρόταση για νόμο πλαίσιο να μην κατατεθεί, να μείνει στα χαρτιά και όπως και οι προηγούμενοι ανάφεραν, να πάρθουν πίσω και οι προηγούμενοι νόμοι πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να σας αναφέρω δύο πράγματα, γιατί σε αυτόν τον επικοινωνιακό πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Βρετανία και το Υπουργείο, χρησιμοποιώντας τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που έχουν στη διάθεσή τους, εμείς απλά υψώνουμε τη φωνή μας. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι στο δίλημα και στην αντιπαράθεση βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι στην πρόταση για το νέο νόμο πλαίσιο οι βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης καταργούνται. Καταργούνται. Μαζί καταργείται και ο Σύνδεσμος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα επιστημονικά άρθρα και τα επιστημονικά περιοδικά που απαλαμβάνει ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτό γιατί βιβλιοθήκες δεν είναι μόνο τα ντουβάρια που χτίζουμε, βιβλιοθήκες είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες. Στη διάθεσή σας τα συγκεκριμένα άρθρα στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυρία Κεραμέως και έδωσε στη δημοσιότητα. Και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω σε σχέση με τις υποδομές που ξαφνικά οι Βρετανικές αρχές δείχνουν υπερβολικό ζήλο και ευαισθησία στο να φτιάξουν υποδομές για το Πανεπιστήμιο. Ξέρετε ήδη και το έχετε καλύψει δημοσιογραφικά ότι στην Κεντρική Βιβλιοθήκη όποτε βρέχει στάζει και τρέχουμε με τους κουβάδες να μαζέψουμε τα νερά. Αυτό που ενδεχομένως να μην έχει πάρει τη δημοσιότητα που του αναλογεί είναι ότι στο κτίριο διοίκησης, το οποίο είναι προβληματικό από το σεισμό του 1978, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα κλειδώνεται. Υπάρχουν αναφορές της πυροσβεστικής και της επιθεώρησης εργασίας που αποδίδουν ευθύνες, παρόλα αυτά εκεί δεν έχουν δείξει την ίδια ευαισθησία προκειμένου αυτές οι υποδομές να δημιουργηθούν. Καλούμε και εμείς ως Σύλλογο αύριο 5 στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και συμμετέχουμε στο συντονισμό του επόμενου διαστήματος.